Προτρέχετε, κύριε συνάδελφε. Διότι δεν έχει υπάρξει καμία τέτοιου συμφωνία, ούτε θα υπάρξει συμφωνία η οποία θα προσθέτει νέα βάρη χωρίς να αλλάζει το μνημονιακό καθεστώς, ιδιαίτερα που διέπει τις συνθήκες εργασίας. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Ξέρετε κάτι, θα ήθελα να μου πείτε, και το ρωτάω ρητορικά, θεωρείτε ότι επιδεινωθήκανε οι συνθήκες στους εργασιακούς χώρους τα τελευταία 5 χρόνια, ναι ή όχι? Εγώ λέω ότι επιδεινωθήκανε. Θεωρείτε ότι επιδεινώθηκε η θέση των εργαζομένων στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες μέσα από την πλήρη επικράτηση και την ηγεμονία των ακραίων νεοφιλελεύθερων πολιτικών? Απαντάω ευθαρσώς ναι. Αυτά, ξέρετε, γίνανε τη στιγμή μάλιστα που δεν άλλαξε ο εκμεταλλευτικός χαρακτήρας του κοινωνικού πολιτικού οικονομικού συστήματος που ζούμε. Το λέω αυτό για να αναφέρω το εξής, ότι χρειάζεται και επιβάλλεται να υπάρχουν αγώνες καθημερινοί, ακόμα στα πλαίσια και του υπάρχοντος συστήματος. Διότι η επιδείνωση που υπήρξε τα τελευταία χρόνια, οι απώλειες των εισοδημάτων, η διάλυση της ζωής των εργαζομένων δείξανε τελικά ότι έχει σημασία ο αγώνας να είναι καθημερινός. Και αυτό βέβαια απαιτεί από εσάς να κάνετε κάποια άλματα διαφορετικά στον τρόπο ανάλυσής σας. Δεν μπορεί όλα να παραπέμπονται για μια άλλη εποχή, σε μια άλλη κατάσταση, περιμένοντας την ορίμανση ποιων συνθήκων, διεκδικώντας τι. Σήμερα λοιπόν οι εργαζόμενοι χρειάζονται πρόληψη για να μην συμβαίνουν ατυχήματα, σήμερα χρειάζεται αποκατάσταση του εισοδήματός τους, και με αυτή την έννοια έχει τεράστια σημασία το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις, διότι είχε άμεση επίπτωση στους όρους αμοιβής των εργαζομένων και στις εταιρείες των εργολάβων, τις εργολαβικές. Διότι ένα νομοσχέδιο το οποίο θα αποκαθιστά πια τις συλλογικές συμβάσεις και σε κλαδικό επίπεδο και σε επίπεδο επιχείρησης, θα έχει άμεση πλέον επίπτωση σε αυτές τις επιχειρήσεις. Άρα θα κάνει, όπως σας έλεγα πριν, την χρησιμοποίησή του εντελώς, δεν θα υπάρχει ένα αντίστοιχο κίνητρο για να τις χρησιμοποιεί κάποιος. Πέρα βέβαια ότι θα πρέπει κανείς να δει και άλλα ζητήματα, όπως και το ποσοστό πια χρησιμοποίησης εργολαβικών εταιριών σε σχέση με το σύνολο των αριθμών των εργαζομένων μέσα από εργολαβικές εταιρείες, σχέση με το σύνολο των εργαζομένων. Αυτά λοιπόν είναι πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Αυτά απαιτούν συγκεκριμένες απαντήσεις και σε αυτά πάλι επαναλαμβάνω ότι δεν μπορεί κανείς να κάνει τον πόντιο Πιλάτο. Από εκεί και έπειτα, κοντός ψαλμός αλληλούια, ο πόλεμος που διεξάγεται αυτές τις ώρες είναι μεγάλος. Ουσιαστικά συγκρούονται δύο αντιλήψεις για την Ευρώπη, δύο σχέδια. Τα έφερε έτσι η τύχη και η ζωή, η έκφραση ενός σχεδίου πολύ συγκεκριμένο, το οποίο να αμφισβητεί τον σύγχρονο επιθετικό νεοφιλελευθερισμό, να είναι πλέον ευθύνη αυτής εδώ της κυβέρνησης, και σε αυτό πλέον ο καθένας όχι μόνο παίρνει μεριά, αλλά λαμβάνει και τις ευθύνες του για το πώς πολιτεύεται και τη στάση κρατάει. Ευχαριστώ.